το μετανιώσατε. Το μετανιώσατε. Το μετανιώσατε. Με κατεβασμένα τα κεφάλια και φορώντας κουκούλες, μάσκα, αλλά και με χειροπέδες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 15 και 17 ετών που ξυλοκόπησαν άγρια το σταθμάρχη στην Ομόνια, περνούν το κατόφλι της αγγελίας. Το έχετε μετανιώσει. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για τα δικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της απίθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Έλαβαν προθεσμία έως το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθούν και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι. Υπήρξε κάποια ανάρμοστη στη συμπεριφορά τουλάχιστον του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε μόνο μια απλή παρατήρηση στα παιδιά για τη μάσκα και για τον τρόπο που καθόντουσαν, αλλά παρά έτη περαιτέρω χειροδίκησε στον μεγαλύτερο αδερφό εκ των δύο ετών 17,5, λέγοντάς του μάλιστα ότι αυτά να τα κάνεις στο σπίτι σου. Και με μια έκφραση η οποία ήταν προσβλητική για την τιμή και την υπόλοιψή του. Οι δράστες προσήχθησαν χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αναγνωρίστηκαν από το 53χρονο θύμα. Όπως υποστήριξαν στις αρχές, αιτία για την άγρια επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη ήταν μια αναφορά του για το σπίτι τους. Προσέβαλε το σπίτι μας, είπε κάτι για την οικογένειά μας και θολώσαμε. Νευριάσαμε, κατεβήκαμε από το τρένο και τον χτυπήσαμε. Μας έκανε παρατήρηση για τις μάσκες μας και είπε για το σπίτι μας και θυμώσαμε. Μετά φοβηθήκαμε και γι' αυτό δεν πήγαμε στην αστυνομία και αρχίσαμε να κρυβόμαστε. Επιβάστηκαν στο σταθμό Αρτούπολη. Νομίζω στο σταθμό Άγιο Αντώνη επιβαστήκαν δύο νεαροί. Χωρίς μάσκα, καθίσαν στα καθίσματα και χωρίς μάσκα και βάλαν και τα πόδια πάνω στα καθίσματα. Και λέω παλικάρι, έτσι κάνετε στο σπίτι σου και χωρίς μάσκα και βάζει τα πόδια στο κάθισμα. Γυρνάει και μου απαντάει, εγώ τι έκανα στο σπίτι μου. Του είπα και εγώ, ωραίο σπίτι. Σηκώθηκε ο μεγαλύτερος, μάλλον μεγαλύτερος, τι είπε στον αδελφό μου. Σηκωθήκαν και δύο όρθιοι, σηκώθηκα κι εγώ γιατί φοβήθηκα. Οι δύο ανήλικοι που σόκαραν την κοινή γνώμη με την αγριότητα με την οποία χτύπησαν τον σταθμάρχη εντοπίστηκαν μετά από πληροφορία που έλαβαν τα στελέχη της ασφάλειας από ένα άτομο που τους αναγνώρισε. Ακολούθησε έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των δραστών και τους ταυτοποίησαν με τα βίντεο από την επίθεση. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε δώσει στην αστυνομία όλο το βιντεοληπτικό υλικό. Είχαν αποτυπωθεί πολύ ξεκάθαρα τα πρόσωπα των δύο παιδιών αυτών, των δύο εμφήβων, γιατί αποκαλύφθηκε ότι είναι 15 και 17 ετών. Μαζί με τους ανήλικους συνελήφθηκε ένας ειδικός φρουρός που γνώριζε την ταυτότητά τους από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ενημέρωσε την υπηρεσία του. Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε από τη μητέρα των ανήλικων, αν δει αυτοκίνητα γύρω από το σπίτι τους, να συγκρατεί τους αριθμούς κυκλοφορίας, προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, αφενός μεν είναι ποινικά κολάσιμες και καταδικαστές από μας. Το καθήκον του αστυνομικού είναι το έγκλημα να το πατάσει και να το συλλαμβάνει. Παράλληλα του συνέστησε να μην παραδοθούν τα παιδιά, καθώς όπως έλεγε δεν θα καταφέρουν να τους ταυτοποιήσουν. Μάλιστα το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ως γείτονας της οικογένειας των δραστών και προσπαθούσε να μάθει πού βρίσκονται οι έρευνες. Από ό,τι διαβάζω, υπήρχε και ένας αστυνομικός εμπλεκόμενος ομάδας Δίας, ο οποίος τους κάλυψε. Εάν αυτό αποδειχθεί ότι είναι αληθές, δεν έχει καμία θέση ο αστυνομικός ομάδα. Ο ειδικός φρουρός αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι δύο ανήλικοι, αφού ξυλοκόπησαν τον σταθμάρχη, στη συνέχεια παρέμειναν για λίγη ώρα στο σταθμό και απομακρύνθηκαν πηγαίνοντας στο μοναστηράκι. Τα δύο ανήλικα αδέρφια μετά την επίθεση απομακρύνθηκαν από την Ομόνια με σειρμό του ηλεκτρικού. Βγήκαν στο μοναστηράκι και αμέσως τηλεφώνησαν με συγκοινωνικό τους πρόσωπο, το οποίο τα παρέλαβε από το σημείο και τα μετέφερε στο σπίτι του στο Περιστέρι. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 17χρονος κατέβασε το προφίλ του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αυτός είναι ο 15χρονος αδερφός του. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στα δικαστήρια, στο πλευρό των ανήλικων ήταν η μητέρα τους και ο πατέρας τους. Υπάρχουν εξελίξεις, Μιχάλη Τεζάρη, καλησπέρα για αυτή την συγκλονιστική υπόθεση. Και είναι διπλό το σοκ. Ένα, ανήλικοι οι δράστες, 15 και 17 ετών, και δύο, ειδικός φρουρός κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία. Έτσι ακριβώς. Τώρα, πάμε στο πρώτο, στην πρώτη πληροφορία που έχεις. Πώς έφτασαν στη σύλληψή τους. Μία ανώνυμη πληροφορία από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε στους αστυνομικούς ασφάλειας για το ποια είναι τα άτομα που αποτυπώνονται στο βίντεο, έλυσε το γρίφο Νίκο για την Ελλάς. Οι αστυνομικοί μπήκαν, είδαν το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το ταυτοποίησαν με φωτογραφίες από το Facebook των δύο ατόμων για να καταλήξουν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι τους, καθώς είχαν ενημερωθεί
και για τη διεύθυνση κατοικία τους. Και όταν είδαν τα δύο ανήλικα παιδιά να μπαίνουν προς το σπίτι, τους ακινητοποίησαν, τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου αργά το βράδυ ήρθε η αναγνώριση από το θύμα της επίθεσης στο μετρό, όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων βοήθησε και ένα δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ότι βλέπουν πιο καθαρά οι αστυνομικοί, έβλεπαν τα πρόσωπα των κατηγορουμένων. Πολύ βασικό στοιχείο για τους αστυνομικούς ήταν ένα δεύτερο βίντεο το οποίο είχαν στη διάθεσή τους από τις κάμερες ασφαλείας στο Μοναστηράκι. Ήταν λοιπόν το σημείο από όπου οι ανήλικοι επιχείρησαν, έφυγαν, απομακρύνθηκαν από όλο το σημείο της εμπλοκής από την Ομόνια και το Μοναστηράκι. Ξαναπήραν το μετρό και κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό. Εκεί λοιπόν τους είδαν να βγαίνουν και όταν είδαν να βγαίνουν, Νίκο, τι έκαναν? Έκαναν άρση τηλεφωνικού απορρίτου του επίμαχου χρονικού διαστήματος που τα άτομα αυτά ήταν στο σημείο. Διαπίστωσαν πως η τηλεφωνική επαφή, το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποίησαν, ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο και από εκεί αναδείχθηκε ο ρόλος του ειδικού φρουρού. Καθώς διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο άτομο, η συγκεκριμένη γυναίκα, επικοινωνούσε με τον ειδικό φρουρό και όπως πληροφορήθηκαν οι αστυνομικοί, ο ειδικός φρουρός έδινε οδηγίες προκειμένου οι νεαροί να αποφύγουν την σύλληψη, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα έχεις περισσότερα για τα όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, Μιχάλη. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί δηλαδή τόσο άγρια κλωτσούσαν στο κεφάλι, στο σώμα τον άτυχο σταθμάρχη? Όπως έχουμε πει από χθες, τα χτυπήματά τους δείχνουν μένος και οργή. Αυτό φέρεται, σύμφωνα με τους κατηγορούμενους, να είναι αποτέλεσμα της προσβολής της οποίας δέχθηκαν από τον σταθμάρχη, ο οποίος προσέβαλε, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και είδαμε και στο βίντεο, το σπίτι τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τους έθιξε, καθώς έχουν οικογενειακά θέματα να λύσουν οι άνθρωποι αυτοί, κάτι το οποίο δεν αφορά το θέμα. Προφανώς. Απλά αυτό έχει επηρεάσει την ψυχοσύνθεσή τους, όπως υποστηρίζουν. Και όταν έγινε η αναφορά σε εκείνο το πολύ λεπτό σημείο, ήταν αυτό που τους εξόργησε. Τώρα, βέβαια, Νίκο, να κλείσουμε λέγοντας πως αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, θα πάνε την Τρίτη στον ανακριτή, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε την κατάληξη υπόθεσης αυτής. Καθώς μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε την υπόθεση επίθεση στον Μπρίτανη. Όπου ναι, μεν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Που του κρέμασαν την πινακίδα. Έκαναν οι αστυνομικοί τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά, εντόπισαν τους δράστες, αλλά στη συνέχεια η δικαιοσύνη άφησε ελεύθερα τα συγκεκριμένα άτομα. Εδώ λοιπόν έχουμε διώξεις για κακούργημα. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Τεζάρη.